Λοιπόν, παρότι δεν έχω κανένα σκοπό αυτή τη στιγμή να ασχοληθώ με το κανονικό OnePlus 11 για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, εδώ έχω στα χέρια μου ένα OnePlus 11 concept και θα κρατήσω το βίντεο σε αυτό το σημείο για λίγη ώρα για την περιγραφή που έχει του τι είναι το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Ο λόγος, μάλλον αυτός το οποίο εστιάζει για κάποιο λόγο η OnePlus στο συγκεκριμένο μοντέλο, είναι ο διαφορετικός τρόπος ψήξης, ενεργή ψήξη, σύμφωνα με την περιγραφή τουλάχιστον της εταιρείας, που το κατά πόσο βέβαια είναι χρήσιμη σε μια συσκευή με τον Snapdragon 8 Gen 2 στο εσωτερικό της, είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση και σίγουρα κάτι με το οποίο και η OnePlus και άλλες εταιρείες πρέπει να έχουν ασχοληθεί περισσότερο στο παρελθόν. Ναι, να χαμηλώσω λίγο την ένταση του φωτισμού, αν και το γραφικό περιβάλλον και των δύο εταιριών, της OnePlus και της Oppo πλέον, δεν είναι ότι πιο εύκολο, αλλά ας το ξεπεράσουμε αυτό προσωρινά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο concept phone λοιπόν έχει LED στο πίσω μέρος του, τα οποία μάλιστα παίζουν και ένα μικρό animation για να δείξουν τουλάχιστον οπτικά το ότι η συσκευή έχει ενεργή ψήξη στο εσωτερικό της και ένα LED γύρω από τις κάμερες, που αυτή τη στιγμή και οι δαχτυλιές και η αντανάκλαση δεν είναι προφανώς ότι καλύτερο, αλλά παρόλα αυτά, δυστυχώς είπαμε οι συνθήκες της έκθεσης. Τώρα, η εταιρεία για κάποιο λόγο δεν δίνει πολλές περισσότερες πληροφορίες για το αν διαφέρει με κάποιο τρόπο το συγκεκριμένο concept τηλέφωνο από τις υπόλοιπες πιο φυσιολογικές εκδόσεις του OnePlus 11. Αυτό που σίγουρα διαφέρει είναι ότι με το καλώδιο ασφαλείας δεν είναι εύκολο να το χρησιμοποιήσει κανείς. Παρ' όλα αυτά, για ένα concept τηλέφωνο αυτού του είδους και το ότι μπορούμε να το κρατήσουμε στα χέρια μας είναι ήδη αρκετό. Συνεχίζω εγώ να βλέπω τα LED στο πίσω μέρος. Δεν μπορώ να καταλάβω αν το τηλέφωνο ψύχεται τα αποδοτικά, γιατί δεν κάνει κάτι αυτή τη στιγμή η συσκευή. Είναι περισσότερο ένα demo του τι θεωρητικά θα μπορούσε να κάνει η OnePlus. Κάτι που κατά καιρούς στο παρελθόν έχει παρουσιάσει πολλές φορές με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και φυσικά στη συνέχεια τίποτα από όλα αυτά δεν φτάνει σε συσκευές παραγωγής. Λοιπόν, θα κλείσω κάπου εδώ το βίντεο για να μην συνεχίσω να γκρινιάζω για την OnePlus. Okay, εντυπωσιακό σαν concept το συγκεκριμένο OnePlus 11. Είναι και πάλι αμφίβολο το κατά πόσο είναι χρήσιμο.